βήματα. Και δεν είναι τυχαίο. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι πρέπει ξανά να τους ψηφίσουμε, διότι έχουν αφήσει στη μέση το έργο τους. Και εμείς απαντάμε ότι γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τους ψηφίσουμε. Δεν πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τους. Γιατί αυτό θα σημαίνει για μας περισσότερους απολυμμένους, περισσότερους ανασφάλιστους, περισσότερες υπηρεσίες του Δήμου κλειστές, περισσότεροι νέοι να μεταναστεύουν δίχως όνειρα για να βρουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Μας λένε επίσης ότι πρέπει να τους ψηφίσουμε διότι έχουν την εμπειρία, ενώ εμείς δεν την έχουμε. Για ποια εμπειρία μιλάνε? Για την εμπειρία να εγκαινιάζονται προεκλογικά έργα αποσπασματικά μόνο και μόνο για λόγους εντυπωσιασμού, έργα τα οποία δεν έχουν καμία συνέχεια και καμία συνοχή, για να ξοδεύουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ νοικιάζοντας κτίρια για τις υπηρεσίες του Δήμου, την ίδια στιγμή που μένει ανεκμετάλλευτη η μεγάλη περιουσία του Δήμου. Επίσης, αυτές τις μέρες προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές, οι εκλογές που έχουν αναφορά τους Δήμους, περιορίζονται μόνο στα τοπικά προβλήματα. Δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Είναι απλά υπερκομματικές. Και θέλω να σκεφτείτε, το ίδιο βράδυ των εκλογών, όταν κοιτάμε την τηλεόραση, αμέσως αρχίζουν τα χρώματα και ισχυρίζονται οι ίδιοι άνθρωποι, οι υπερκομματικοί, οι ανεξάρτητοι, ότι δεν έχουν πολιτική χρειά οι εκλογές, οι δημοτικές. Στην πόλη μας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι τρεις τουλάχιστον από τους έξι συνδυασμούς που επικαλούνται ότι αγωνιούν μόνο για τα τοπικά προβλήματα, έχουν συγκεκριμένους πολιτικούς υποστηριχτές. Και τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι εκείνοι οι οποίοι ψήφισαν τα μνημόνια, οι οποίοι εφάρμοσαν τα μνημόνια, οι οποίοι συγκάλυψαν τα σκάνδαλα, οι οποίοι έχουν διαλύσει τη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου. Άρα, για ποια υπερκομματικότητα μας μιλάνε? Επίσης, τον τελευταίο μήνα στην πόλη μας ζούμε μια έντονη μεταγραφολογία όσον αφορά τις υποψηφιότητες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αρκετοί υποψήφοι στην ουσία μεταπηδούν από ψηφοδέλτιο σε ψηφοδέλτιο και μου θυμίζει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία ότι παίζουμε ένα παιχνίδι που λέει από εδώ ο υποψήφιος, από εκεί ο υποψήφιος, πού είναι ο υποψήφιος. Στην ουσία είναι ο ορισμός του παρακοντισμού και του μικροκομματισμού. Φίλες και φίλοι, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτή η εκλογική μάχη που δίνουμε στο Δήμο έχει ένα γενικότερο πολιτικό χαρακτήρα και ανοίγει το δρόμο για μια πιο αισιόδοξη, γενικότερη πολιτική κατάσταση στη χώρα μας. Πρέπει επιτέλους να κάνουμε το αυτονόητο βήμα και να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μια μεγάλη και μοναδική ευκαιρία να αλλάξουμε τις τύχες μας. Να αλλάξουμε και την πορεία των Δήμων, αλλά συνολικά αυτό θα δώσει όθηση στο να αλλάξει ριζικά και η πολιτική σε όλη τη χώρα. Εμείς, σαν δημοτική κίνηση, αποτελούμε
γέννημα θρέμα των κινημάτων της πόλης, των πολιτικών χώρων που έχουν μια διαφορετική πρόταση για το μέλλον της πόλης και της χώρας συνολικότερα. Τους ανθρώπους που καθημερινά αγωνίζονται για να αντιπαλέψουν αυτή την εξαθλίωση των ζωών μας τα τελευταία χρόνια. Επομένως, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η μοναδική ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Τα προβλήματα του Δήμου που έχουν σχέση είτε με την παλιά πόλη και την αγορά, είτε με το κυκλοφοριακό, είτε με τους περιαστικούς δήμους που είναι εγκαταλελειμμένοι, είτε με τις υποδομές, είτε με την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων μέσα στην πόλη μας. Όλα αυτά πρέπει να αποτελούν ένα μακρόπνοο σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να συνδιαμορφώνεται με την κοινωνία. Θα πρέπει να υλοποιείται με την κοινωνία. Και θα πρέπει συμμέτοχη η κοινωνία να μας κρίνει και να μας διορθώνει στην περίπτωση που έχουμε κάνει λάθος. Εκείνο το διαφορετικό που ισχυριζόμαστε ότι έχουμε και από τον τρόπο λειτουργία μας και αυτό το οποίο θα εφαρμόσουμε αργότερα στους Δήμους είναι το εξής απλό. Ότι δεν γίνεται να αλλάξεις τα πράγματα στο Δήμο εάν δεν συνεργαστείς με την κοινωνία, εάν δυσμετέχει σε όλα τα επίπεδα της δράσης των Δήμων η κοινωνία και οι πολίτες. Εμείς αυτές τις εκλογές πιστεύουμε ότι θα είμαστε νικητές. Και θα είμαστε νικητές όχι για να πάρουμε το Δήμο. Θα είμαστε νικητές για να δώσουμε το Δήμο σε αυτούς που τους ανήκει, στους πολίτες του. Φίλες και φίλοι, είναι τόσο μεγαλειώδη η συγκέντρωσή μας που από τη χαρά μου πριν ξέχασα να χαιρετήσω τον σύντροφο βουλευτή της Β' Αθήνας, τη Σοφία Σακοράφα, υποψήφια ευρωβουλευτή, και τον Κρήτονα Αρσένη, υποψήφια ευρωβουλευτή. Καλώς στο βήμα τον Μιχάλη Κριτσοτάκη, ο οποίος έχει αναλάβει με τη βοήθεια όλων μας